Καλημέρα όμορφα μου αστεράκι. Τι κάνετε σήμερα του Αγίου Πνεύματος? Δουλεύετε ή δεν δουλεύετε? Υπάρχει κάποιος που δουλεύει? Για στείλτε μου να δω. Αυτό το φίλτρο τι κάνει? Ναι, σας αγαπώ πολύ. Εγώ πάντως κλασικά έχω σηκωθεί πολύ νωρίς, γιατί σας φτιάχνω θεματάκι την ημέρα που πήγα στο πρωινό, που έβαλα και μαγιό διάφορα και ανέβασα στο Instagram και με ρωτάτε. Πιστεύω σε κανένα 20 λεπτό θα το έχω ανεβάσει. Θα σα το συναψατάρω να σα πω όταν έχει ανέβει για να μπείτε να το δείτε. Πάντως σα έχω ανεβάσει στο YouTube ήδη την εκπομπή όταν βγήκα. Αλήθεια το είδατε τη Παρασκευή που πήγα και έπαιξα? Τραγικό, τραγικό, τραγικό. Να το ήξερα, θα είχα φορέσει ένα αθλητικό μάγιο. Δεν θα είχα πάει με του εξώμου και τα σορτσάκια. Καλέ τα μπούτια μου, πώ φαίνονταν έτσι? Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Τηλεόραση είναι. Κόμπλεξ δεν έχουμε. Παρ' όλα αυτά, αναβάζω το θεματάκι μου σε λίγο και σα φτιάχνω και ένα άλλο να ανέβει αύριο. Ένα super outfit, γιατί μου κόπηκε η λέξη, σαφάρι. Τι να κάνουμε λες σήμερα αργότερα? Πάμε για μπανάκι να φτιάξουμε τον dressing μου που είχε ένα εκατομμύριο ρούχα στο πάτωμα. 20 λεπτά έγιναν 3 ώρες, αλλά δεν πειράζει, ανέβηκε το θεματάκι. Να το μπείτε να το δείτε και κάντε κλικ παιδιά εδώ, ναι. Και να μην ξεχνάτε, αυτό είναι το κανάλι μου, το YouTube, να πάτε να μου κάνετε subscribe εδώ. Κωνσταντίνε, για σένα το λέω, μεγαλειώτης, εδώ, subscribe, αυτό το κόκκινο κουμπί. Και αφού το τελείωσε και αυτό, λέω να πάω να ετοιμαστώ, να κάνω βουτιά και μαυρισματάρα, γιατί χθες μου έμεινε αποθυμένο που δεν μαύρισα. Αφού ο Κωνσταντίνος μας γύρωσε, Γιώργο μου, και δεν χωράμε στο πρόγραμμά του, θα πάμε μόνοι μας για μπάνιο. Λοιπόν, τι μαγιό να φορέσουμε? Λοιπόν, αυτό επίσης που ήθελα να σας πω, ετοιμάστηκα. Αχ, αυτή την μπλούζα είναι θεϊκή, είναι θεϊκή. Κάτσε να σας τη δείξω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω δίκιο. Το χαμό μου το βλέπετε πίσω, σας παρακαλώ. Ρε ζήλη. Είναι φανταστική μπλούζα, H&M και πολύ οικονομική. Αυτό που θέλω να σας πω, γιατί με ρωτήσατε πολλές, είναι αυτό το καραγιόν της Inglot. Φορούσα εχθές, το οποίο το έβαλα 3 ώρα που έφυγα και έφυγε 9 ώρα το βράδυ. Εκπληκτικό. Το συγκεκριμένο χρωματάκι είναι το νούμερο 11. Φαίνεται. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν λέγεται. 11. Και είναι μαύρο. Αυτό το κραγιόν πραγματικά με εντυπωσίασε και θα το θέλω και σε άλλα χρωματάκια. Ναι. Αυτό και το long lasting τον μήνα είναι τα καλύτερα. Για εξηγήστε μου κάτι. Βάζω αυτά τα μεγάλα, τα εικονίδια. Αυτά που γράφουν love, cheers, αυτό, yeah, χαμός. Γιατί εμένα δεν μου κουνιούνται και σε άλλους κουνιούνται? Πείτε μου και εμένα, γιατί θέλω να μου κουνιούνται όπως κουνιούνται και σε όλους εσάς. Έτοιμοι. Εντάξει, πρέπει να σας έχω μαζί να βλέπετε το ύφος των μπουφετζίδων όταν παραγγέλνω ζεστό καφέ με 40 βαθμούς. Τι να κάνω αφού δεν μπορώ να πιω κρύο καφέ? Πρέπει να είναι πολύ αστεράτος ο μπουφετζής να μου φτιάξει φρέντο με γαμάτη κρέμα αφρόγαλα, αλλά... Λοιπόν, θέλω να πιστεύω πως θα φτάσω γρήγορα ψυχικών. Είμαι βουλιαγμένη σε αυτή τη στιγμή. Θέλω να δω τι κίνηση έχει έξω. Τι Άγιο Πνεύμα έχουμε. Εδώ λοιπόν, πόσο γρήγορα θα φτάσω? Γιατί χθες που ήμουν κυρίλα άνετη, μαυρίλα. Το χάσα το φως. Και δεν μαύρισα. Όσο μου αρέσει που εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Ό,τι μου αρέσουν, σου αρέσουν. Και ξέρω ακριβώς ότι αυτά που μου αρέσουν θα σου αρέσουν και σένα. Με πιάνεις. Σχεδόν βέβαια ότι θα σας αρέσει αυτό το μπλουζάκι. Μα είναι δυνατόν, κορίτσι, να μην σας αρέσει? Δεν υπάρχει πιο ώρα καλοκαιρινή μπλούζα από το να πετάσει και τους ώμους έξω. Είναι πολύ θηλυκό, πιστεύω. Βέβαια έχω air condition στους 12. Είμαι έτοιμη να κατέβω και 2 χρόνια μικρότερη από την ψήξη. Που λέτε σήμερα έχει πίσει νάδα. Χρήστο, γι' αυτό σε κάνω παρέα, να ξέρεις τόσο καιρό. Ανυπομονούσα πώς και πώς θα κάνω μπλουμ στο σπίτι σου. Ναι. Να μην μπορούσε να ήταν έτσι κάθε φορά η Αθήνα. Μισό λεπτό. Εδώ. Παρέλαση. Κάθε μέρα δεν γίνεται. Χρήστο, για τραγούδα το πάλι. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου. Τραγουδιστά θέλω. Γιατί θες να σε βγάλω να βουτάς? Έλα, δεν το ανέβασα το προηγούμενο. Σφίξου λίγο να φανούν οι μίσου. Κάνε μπράτσο. Αλλά δεν είσαι available τώρα. Κορίτσια, τον χάσατε. Ο Χρήστος έχει βρει κοπέλα.
Αυτό θα μου κάνεις μια χάρη. Τι? Θες να σε βγάλω να κάνεις μπόμπα. 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 Ναι. Ε? Ναι. Ναι, ναι. Πάμε να σε βουτήξω. Να το βγάλω live. Το βγάζεις τώρα αυτό. Τώρα. Ναι, ναι, ναι. Γέλα. Είμαστε κόντρα. Είμαστε κόντρα. Δεν είμαστε, ε. Όχι, μην το βάζεις αυτό. Κάτσε. Τέλειο. Τέλειο. Να μου πεις να μην ανεβάσω, θα τα ανεβάσω. Ούτως ή άλλως δεν μας νοιάζει, έχεις βρει κοπέλα τώρα. Έχεις δηλώσει. Νάιρα! Νάιρα! Τη βγάλαμε και βολτούλα. Νάιρακο! Η δηλιακή ενέργεια εδώ στο Καλατράβα. Και ο Χρήστος μέσα στα νεύρα γιατί έχει έρθει το κορίτσι του και το έχει στήσει. Το άφησα το ζευγάρι της Αγίας Παρασκευής να πάει θερινό σινεμά να δει ταινία που δεν βλέπετε. Εγώ που είμαι συνεφίλ, αυτή δεν γίνεται. Να δει τη φαμίλια, την Ισπανόφωνη, Γαλλόφωνη, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ θέλω σαν τρελή να πάω να δω το Independence Day. Βγαίνει την Πέμπτη και θα πάω τρέχοντας. Είδα το τρέιλερ χθες και εκστασιάστηκα. Επειδή εξακολουθώ να μην έχω βρει το τηλεκοντρόλ της Νόβας, πού να είναι αυτό δηλαδή πραγματικά, τι θα κάνω, δεν θα ξαναδώ ποτέ Νόβα, τι την πληρώνω. Μα πού να είναι αυτό το τηλεκοντρόλ, πού στα κομμάτια το έχω βάλει επιτέλους, δηλαδή και χθες έψαχνα και προχθές, καπνός. Θα πάω να νοικιάσω ταινία από το Video Club, δεν έχω άλλη επιλογή. Any suggestions, καμιά καλή ταινία που είδατε τώρα τελευταίως, μήπως την έχουνε και πείτε.